Τα κρούσματα είναι όρφανα. Η Δήμητρα Μακρυγιάννη είναι εδώ μαζί μου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Εμιλία. 8 τα σημερινά νέα κρούσματα. Φτάνουμε λοιπόν στα 132. Πριν περάσουμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι τα σημερινά κρούσματα, Εμιλία, για να κλείσουμε και το κεφάλαιο των αριθμών, να δούμε και την κατάσταση που. Ωραία, δεν πειράζει. Να δούμε αυτά 8 νέα κρούσματα. Είναι 2 άτομα που επέστρεψαν από ευρωπαϊκές χώρες. Είναι 4 άτομα από ιχνηλάτηση, οι επαφές οι λεγόμενες. Και ακόμα 2 άτομα το ιστορικό. Των οποίων διερευνάται. Αυτά λοιπόν είναι τα 8 νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν σήμερα. Για να δούμε λίγο και την κατάσταση που επικρατεί και στα κατεχόμενα, να πούμε ότι υπάρχουν συνολικά 44 κρούσματα στα κατεχόμενα, 2 τα θετικά που βρήκαν σήμερα και εν αναμονή για ακόμα 34 δείγματα, να δούμε τι θα δείξουν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν επικρατεί στα κατεχόμενα. Τώρα, σχετικά με τα 8 σημερινά, θα μπορούσαμε να πούμε, Μιλή, ότι επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αναλογιστούμε ότι πριν από 2 μέρες είχαμε φτάσει τα 21, εχθές και σήμερα όμως παραμένουμε σταθερά στα 8. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι η πορεία της νόσου και να υπάρξει μια σταθεροποίηση. Τώρα, πάμε λοιπόν να δούμε για το 3 μηνών βρέφος. Είναι κρούσμα κορονοϊού. Ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο. Εισήχθη άμεσα μόλις βγήκε το αποτέλεσμα. Για λόγους προληπτικούς, όπως μας έχει αναφερθεί στη διάσκεψη τύπου, και είναι πολύ καλή η κατάστασή του. Είναι μάλιστα ασυμπτωματικό, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Και τέλος, Εμίλια, να πούμε ότι πάλι γίνεται λόγος στην διάσκεψη για την διασωλήνωση, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι αυτή που θα βοηθήσει στην επιβίωση των ασθενών που υπάρχουν στις εντατικές. Ναι. Γίνεται αγώνας για να υπάρξουν περισσότερες κλίνες, να εξοπλιστούν αυτές οι κλίνες και να μπορούν τα νοσηλευτήριά μας να ανταποκριθούν όπως πρέπει. Και βέβαια ο στόχος είναι να μην φτάσουμε εκεί, Δήμητρα. Αν θες να αναχαιτήσουμε τον ιό και να μην έχουμε ούτε νέα κρούσματα, ούτε ασθενείς που να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτό είναι το ζητούμενο, Εμίλια. Ναι. Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Και πάμε να δούμε τις ανακοινώσεις των επιστημόνων που μίλησαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου ανακοινώνοντας τα νέα κρούσματα. Βρέφος 3 μηνών νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους σε καλή γενική κατάσταση. Αποτελεί επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος. Η δυνατότητα διασωλήνωσης και σωστής υποστήριξης σε μονάδες εντατικής θεραπείας των ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια είναι αυτή που αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσής τους. Γι' αυτό και ο αγώνας που γίνεται για να δημιουργηθούν όσον το δυνατόν περισσότερες κλίνες εντατικής και να εξοπλιστούν κατάλληλα. Χθες είχαμε 3 διευκρίνιστα κρούσματα, τα οποία ήταν από διερεύνηση, και έχουμε και 2 σήμερα. Όλα αυτά τα κρούσματα είναι υπό διερεύνηση.